εκεί που είσαι. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο καυσίμων Aegean GPL Γιώτης Παπαδόπουλος. Διανομή κατοίκο, πλυντήριο αυτοκινήτων, λιπαντικά όλων των ειδών, Γιώτης Παπαδόπουλος στο Νέο Ρήσιο. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 840 578. Όλα έτοιμα εδώ στο Σχολάρι. Πρώτο παιχνίδι για τον Απόλλωνα κάτω Σχολαρίου στην Α1. Πρώτο παιχνίδι σήμερα εδώ με τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Και βεβαίως η καμερά μας θα μπορούσε να λείψει μια συνεργασία της, του Europe One και βεβαίως του Σωρωτή TV του φίλου μας τον Γιάννη του Μιλωνά. Εκτελεί το κόρνερ πάνω στα χέρια όμως του Βεζιρίδη. Μιλώσει. Θα κλέψουν οι παίκτες του. Για να δούμε τώρα το Αχιλλέα. Θα γίνει και σέντρα. Μέσα στην περιοχή η κεφαλιά και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η κεφαλιά από τον Καζάνα. Πάνω όμως στον Αναστασόπουλο. Νέα σέντρα. Μόνο στον Νικολάο. Ο Νικολάο πήγε να το πιάσει μονοκόμματο. Δεν μπόρεσε. Διώχνει ο Τουλουμενίδη. Πολύ δουλειά. Καβούκης τώρα. Για να δούμε. Καβούκης πρέπει να περάσει. Θα γίνει και σέντρα. Και η μπάλα. Πλάγι άλλο και κάρτα. Κάρτα στον παίκτη του Αχιλλέα Τριανδρίας που έκανε αυτή την... Ρεβέρι, κοιμάσαι! Πιο μπροστά αυτός για τον Τσιμπέρι, η μπαλιάκι, αναβγεί. Περνάει ο Χατζόπουλος όμως, δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Μέσα στην περιοχή δεν μπορούσε εκεί. Ο Κούφας καθυστέρησε, ο Κούφας θα μπορούσε κάτι καλύτερο να κάνει ο Κούφας γιατί χάθηκε μπάλα από τον Χατζόπουλο και η μπάλα τώρα κόρνερ. Συρτάκι που είναι ο Καζάνας. Βγάζει τον Κούφα. Κούφα στο αριστερό. Κούφα και 0-1 για τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Καλό συνδυασμό των παιχτών του Αχιλλέα. Βγαίνει ο Κούφα και αριστερό πλασέο. Κούφα είναι αυτό που θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Αχιλλέα Τριανδρίας και θα κάνει το Απόλλων κάτω Σχολαρίου. Αχιλλέας Τριανδρίας 0-1. Ο Άντζος, τώρα για τον Τουλουμενίδη. Καλή έξυπνη ενέργεια. Τουλουμενίδης πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Τουλουμενίδης θα βγάλει το γραμμένο πάνω σε σώματα. Αρκούδης, Αρκούδης πάντα θα κάνει πλασέ χλιαρό. Πολύ χλιαρό. Θέλετε μέσα στην περιοχή. Θα βγει ο Βεζερίδης, θα μπλοκάρει πάνω απλό του Μιλώση. Και τώρα φεύγει ο Νικολάου. Νικολάου γυρίζει την μπάλα, κατευθείαν πάνω στην κίνηση από τον Μιλώση και η μπάλα θα καταλήξει out. Είναι ο Μαρμαρίδης, θα γίνει το shoot και τελευταία στιγμή ο Βεζιρίδης θα κάνει τη μεγάλη απόκριση, την απόκριση του αγώνα. Το shoot ήταν από τον Αρκούδη, ο οποίος Αρκούδης κατευθείαν σούταρε στο γάμα, πήγαινε η μπάλα, ο Βεζιρίδης θα πει όχι corner. Έχει πολύ καλές στιγμές. Να δούμε τον Αρκούδης και πάλι μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά και τον γκολ. Η κεφαλιά και θα γίνει το 1-1 μέσα έξω πανηγυρισμούς. Εκεί πρέπει να είναι ο Νιβρόγλου. Ναι, ο Νιβρόγλου είναι αυτός που θα κάνει το 1-1. Ο οποίος βγήκε μπροστά. Ο Νιβρόγλου θα κάνει το πρώτο του γκολ στην Α1. Παίκτης από τον Άγιο Γιώργη. Ο οποίος έπαιξε πολλά χρόνια εκεί και πέρσι στην Παναγία. Φανερωμένη Νιβρόγλου και 1-1. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο καυσίμων Aegean GPL Γιώτης Παπαδόπουλος. Διανομή κατοίκο, πλυντήριο αυτοκινήτων, λιπαντικά όλων των ειδών, Γιώτης Παπαδόπουλος στο Νέο Ρήσιο. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 840 578. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου, σφυρίζει ο κύριος Τονίδης εδώ στο Σχολάρι, όπου έχουμε το αποτέλεσμα σε 1-1 από όλων κάτω Σχολαρίου Αχιλλέας Τριανδρίας, σε ένα καλό παιχνίδι και φάουλ. Φάουλ θα σφυρίξει ο διαιτητής. Καβούκης, Καβούκης πάντα. Πέρασε ο Καβούκης, τέταρτο Καβούκης και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, ο Καβούκης τους πέρασε όλους, βρέθηκε απέναντι στο Βεζερίδη και πάλι ο Βεζερίδης θα πει όχι. Δεύτερη φορά ο Βεζερίδης
κάνει την δεύτερη απόκριση του αγώνα, μπορώ να πω. Που δείχνει ότι θα είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά μέσα στην έδρα του. Άκυλα Φερνάντες στη γνωστή συνταγή, παλιά πετυχημένη συνταγή, με νεαρά παιδιά, με πολύ γρήγορους πιστά. Ευχαριστώ τον Κώστα του Σαμάνα για το σχόλιο του. Κάστε τον για εκεί. Για να δούμε τώρα. Κούφα αριστερό και ευκαιρία. Να και η ευκαιρία από πλευρά του Αχιλέα Τριανδρίας. Κούφα αριστερό. Μία. Θα γίνει σέντρα κεφαλά μέσα στην περιοχή. Τα κουνάκι του κεφαλά. Δεν πέτυχε η μπάλα πλάγιο. Τώρα στην αντεπίθεση Νικολάου. Για να δούμε. Αυτό που σας είπα πάνω κάτω η μπάλα. Νικολάου περνάει. Νικολάου θα κάνει και το σουτ. Βεζερίδης όμως. Νιβρόγου. Για τον Καβούκη, την κόβει ο Καβούκης. Καβούκης χάνει τώρα. Ο οποίος δεν τα χάνει που είναι ο λόγος και ο Μιλός θα βγάλει. Καβούκης. Πλάγιο. Βγάλει Νιβρόγλου τώρα. Νιβρόγλου νέα σέντρα. Για τον Αρκούδη, offside. Δεν μετράει, δεν μετράει. Το goal είναι offside. Ο Κουντουράς σήκωσε πιο μπροστά. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, παραμένει το 1-1. Και όμως όπου είναι ο Κούφας πλασέ από μακριά. Καλό το πλασέ του Κούφα, έφυγε out και αυτό με το... Που είναι ο Γκιούρος. Γκιούρος, Γκιούρος κερδίζει την κόντρα, Γκιούρος θα την γυρίσει, τη βγάλει ο Μιλώση. Τώρα ο Μιλώση, Μιλώση Μάριο. Για τον Καβούκη. Να την κόψει ο Καβούκης, την κόβει για το Μιλώση, ο Μιλώση το σουτ, πλασέ, μπάλα πάνω από τα δοκάρια, καλή ενέργεια, καλή φάση για την ομάδα του Απόλλων Κάτω Σχολαρίου. Του Λουμενίδη σιρτά για το κεφαλά, κεφαλά στο σουτ και ο Χατζόπουλος όμως θα πιάσει την μπάλα. Πολύ καλή ενέργεια από τον κεφαλά, τον νεαρό κεφαλά με αριστερό που σπάθησε να πλασάρει. Βγει μόνο στο εκεί για να κατέβει το πλασέ και τελευταία στιγμή θα πει όχι και πάλι ο Χατζόπουλος το πλασέ από τον Γκιούρο, ο οποίος βρέθηκε από αριστερά μόνος στην πλάτη της άμυνας. Θα χάσει την μπάλα ο Γκιούρος και πάει να περάσει εκεί με τον Νικολάου. Νικολάου που είναι γρήγορος. Αξέλης, Νικολάου μπαίνει μέσα, Νικολάου θα γυρίσει και τελευταία στιγμή ο Βεζιρίδης και πάλι θα πιάσει την μπάλα. Κούφας θα βγάλει εκεί τον γραμμένο, γραμμένος και από την άλλη πλευρά ο Γκιούρος δεν μπορεί, πέρασε μπάλα από όλους. Τώρα Τσιμπέρης μες στην περιοχή, βγαίνει ο Γκιούρος μόνος του, για να δούμε, Γκιούρος. Χάνει την μπάλα όμως από τον Μιλώση ο Γκιούρος. Νιβρόγλου. Πίσω η μπάλα, στο Κατσόπουλο δύσκολο, έγινε το λάθος εκεί, μόνος του γραμμένος. Πέρασε ο γραμμένος και κόρνερ τελευταία στιγμή αυτό. Το λανθασμένο γύρισμα του Νιβρόγλου για τον Χατζόπουλο τελικά θα δώσει τη λύση άμυνα σε κόρνερ. Πολύ... Ο κεφαλάς εκτελεί στο πίσω δοκάρι. Αναγκάζεται να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ και πάλι ο Χατζόπουλος για τον Νιβρόγλου. Ο Νιβρόγλου offside θα σηκώσει διαμαρτύρες έντονες από πλευράς των γηπεδούχων ότι ο παίκτης που βρέθηκε μόνος του δεν ήταν offside. Είναι δύσκολη φάση. Κεφαλιά του Καβούκη, Αρκούδης τώρα. Αρκούδης βγάλει μόνο του τον Μιλώση. Όχι, τελικά ο Βεζερίδης και πάλι θα δώσει λύση. Ματσιώτης πέρασε. Έκλειψε ο Καβούκης. Και φάουλ και κάρτα. Διαμαρτυρίες έντονες εκεί από τον Πλάτωνα Κουτσίδη. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Αχιλέα Τριανδρίας, διαμαρτυρίες και από την κερκίδα του Απόλλων Σχολαρίου, διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους του Απόλλων και τώρα θα βγει έξω ο Κουτσίδης. Χωρίς πάνω στον Άντσο. Φεύγει τώρα ο Καβούκης. Για να δούμε τώρα. Καβούκης μόνος του, Καβούκης πλασέ και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τέτα τέτ το Καβούκης θα χάσει μοναδική ευκαιρία να κάνει τον γκολ. Δεύτερη φορά ο Καβούκης εντελώς μόνος του δεν μπόρεσε να πλασάρει ιδανικά και έτσι παραμένει το 1-1. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το σχολάρι. Άδος τώρα Μπόνιος. Μπόνιος πέρασε για τον Καβούκη. Καβούκης τώρα για να δούμε. Τη γυρίζει ο Καβούκης από την άλλη πλευρά, θα τη βγάλει τελευταία στιγμή τώρα. Αρκούδης έκανε το λάθος, Μιλώση μέσα στην περιοχή. Θα χάσει τον κοντρόλο Μιλώση. Και το Μιλώση εκεί που είναι
Και φεύγει τώρα ο Καβούκης. Άλλη μια φορά ο Καβούκης, μόνος του Καβούκης. Θα πλασάρει Καβούκης και ο Βεζιρίδης θα πιάσει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 91 για την ομάδα του Απόλλων Κάτω Σχολαρίου. Και από τη φάση του αγώνα, δεν ξέρω, κάπου εκεί είμαστε 94 και κάτι. Εκτάζεται και το κόρμι στην περιοχή. Πήδηξαν πολλοί παίκτες. Ονομαζέ ο Μπόνιος. Μπόνιος στο σουτ. Και πολύ μεγάλη απόκριση του Βεζιρίδη στο 95. Η μεγαλύτερη απόκριση από τον Βεζιρίδη. Η μπάλα πήγαινε στο γάμα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται εδώ στο Σχολάρι. Στα τελευταία λεπτά, μάλλον καλύτερα στις καθυστερήσεις. Όπου και πάλι ο Βεζιρίδης έκανε 4 φοβερές αποκρούσεις. 5 λεπτό των καθυστερήσεων. Νέο κόρνερ. Θα περάσει από όλους η μπάλα. Μιλώσει και τώρα διετής θα σφίξει τη λήξη του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 σε ένα παιχνίδι που μας θύμισε την παλιά Α1 με φοβερό ταπεραμέντο και από τις δύο ομάδες. Πάνω κάτω η μπάλα, μία ευκαιρία δέχονται από την άλλη και από τις δύο ομάδες. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 εδώ από μας. Να είστε καλά, μια συνεργασία του Γιάννη Μιλωνάκη και εμένα προσωπικά από το Στροντή TV και από το Europan. Αυτά λοιπόν από εμάς, πάντα εδώ με τον Κώστα Σαμαρά στα γήπεδα της Εψιμή. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε ένα άλλο γήπεδο. Μας τον νέο ποδοσφαιριστή, τον Δημήτρη Καβούκη από την πλευρά της ομάδας του γήπεδου μας του Πόλου Σολαρίου. Ήταν ο πρωταγωνιστής, μπορώ να πω σήμερα, παρόλο που δεν σημείωσε γκολ, ήταν αυτός που έχασε 3-4. Δημήτρη, σήμερα άτυχη μέρα, έτσι. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αρχή του πρωταθλήματος είναι. Πάμε να τα δώσουμε τώρα ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μπούμε play-off και να διεκδικήσουμε την άνοδο. Ό,τι έγινε, το ξεχνάμε. Ήσασταν εμείς τρακαρισμένοι από την πρώτη πρεμιέρα, ξέρω εγώ, και καινούργια κατηγορία, κάπως έτσι. Πρώτη φορά είναι η ομάδα στην Α1. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές τα χάνουν. Σε βλέπω λίγο έτσι προβληματισμένο και δεν είδα στην αρχή να μιλήσει, επειδή έχασε τα γκολ. Εντάξει, ήμουν λίγο κάπου στην αρχή. Τι να κάνουμε, το ξεπεράσουμε. Ένα αγώνα είναι, έχουμε άλλου 30. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε και τους δύο προπονητές της ομάδος της Τριανδρίας, τον κύριο Κεφαλά και τον κύριο Κουτσίδη. Πάμε πρώτα στον κύριο Κεφαλά, να ακούσουμε την άποψή του σήμερα. Δύσκολη πρεμιέρα, Γιώργο, και μάλιστα εκτός έδρας. Πάντα οι ομάδες και τα γενικά τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες, έτσι. Ναι, καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Επιτέλους να ξεκίνησε το πρωτάθλημά μας. Είναι μια πρεμιέρα η οποία είναι σε μια νεοφώστηση ομάδα, η οποία ξεκίνησε με ενθουσιασμό. Στο πρώτο ημίχρονο γενικότερα είχαμε έλεγχο παιχνιδιού, καταφέραμε, βγάλαμε και τον γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο γενικότερα υπήρχε μια διαδικασία και από τους μεν και από τους δε, με λάθη εκατέρωθεν, να χάσουν πολλές φάσεις και θα μπορούσε το μάτς να πάρει έλεγχο. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς θα κοιτάξουμε πώς θα διορθώσουμε τα αμυντικά μας λάθη και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε ένα πάρα πολύ καλό. Ναι, θυμίζει την παλιά Α1, Γιώργο, έτσι, δηλαδή πάνω κάτω η μπάλα, κατέδωσαν ευκαιρίες. Ευκαιρία εσείς, ευκαιρία εμείς, έτσι κάπως. Έτσι. Νομίζω ότι, Μάκη, ότι η Α1 στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται και από το αθλητικό κομμάτι και έτσι πρέπει να είναι όλες οι ομάδες. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του αντίπαλου προπονητή, τον οποίο το γνωρίζω προσωπικά και ξέρω τι δουλειά κάνει. Αυτό το επίπεδο των ομάδων πρέπει να υπάρχουν στην Α1 για να μπορούμε και εμείς μέρα-μέρα να χτίζουμε και ανεβάζουμε ο καθένας από την πλευρά του το επίπεδο του καθενός ποδοσφαιριστή και κάθε ομάδας. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Σχολαρίου καλή χρονιά, με υγεία, και εμείς θα κοιτάξουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι που είναι η Καλυθέα στην έδρα μας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κεφαλά. Πάμε και στον Πλάτων Κοτσίδη. Πλάτων Κοτσίδης, ο οποίος πολλά χρόνια στα γήπεδα εδώ της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά από άλλο πόστο. Πλάτων, πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα για τη μάχη του Αχιλλέα Τριανδρίας. Ήταν ένα φοβερό παιχνίδι, έτσι το χαρακτήρισα. Γιατί με θύμισε την παλιά την Α1 να χάνονται ευκαιρίες σε κατέρωθεν. Δηλαδή, 3-4 η ομάδα, ο Βεζίρντες σήμερα από τους καλύτερους παίκτες, ο τερματοφύλακάς σας. Απ' την άλλη μεριά, εσείς να χάνετε ευκαιρίες. Φοβερό. Να πω κι εγώ με την. Πρωτού απαντήσω στην ερώτηση, να πω καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες, να έχουν υγεία, μακριά από τραυματισμούς. Όσον αφορά για το παιχνίδι, όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να χάσουμε, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Θα σταθούμε λίγο στα δικά μας τα λάθη, τα αμυντικά, και μπροστά όσον αφορούσε την τελική μας προσπάθεια, που νομίζω εκεί υστερούσαμε. Από εκεί πέρα η Α1 αυτή είναι, ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη κατηγορία. Τα παιδιά νέα προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτή την κατηγορία, και από εκεί και πέρα μαζί με τον Γιώργο θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε ό,τι
λάθος υπάρχει για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε, να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι. Καλή πορεία να έχει και ο Χρήστος Αλιβάνογλου με το σχολάρι και από εκεί και πέρα βλέπουμε τη συνέχεια. Ξεκίνησε πρεμιέρα, δύσκολη. Τα βλέπουμε όλα σιγά σιγά. Να ρωτήσω κάτι. Κάνετε κάποια ξεχωριστή προπόνηση στο Βεζιρίδη? Νομίζω ότι έκανε το παιχνίδι της ζωής του σήμερα. Αυτό που είδα νομίζω και χαρακτηρίζω ότι μπράβο στο Βεζιρίδη, αυτό που έχει κάνει τέτοια πράγματα τα βλέπουμε σπάνια. Όχι, δεν κάνουμε ξεχωριστή προπόνηση. Απλά ο Βεζιρίδης έχει αξία, είναι ταλέντο. Είναι καλός τερματοφύλακας και το αποδεικνύει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι παίκτες κάνουν προπόνηση. Έτσι δεν έχει σημασία να κάνουν άλλοι. Μέσα είναι ο καθρέφτης στο γήπεδο και δείχνουν τι μπορούν να κάνουν. Ο πρόδρομος σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός. Απλά έκανε αυτό, γι' αυτό που φημίζεται, ότι είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Έτσι. Ναι, χρειάζεται ιδιαίτερη μνημεία γιατί το παιδί σήμερα έδωσε τα όλα, Γιώργο, νομίζω ήταν το κάτι άλλο. Χωρίς να δικήσουμε τα άλλα παιδιά, όντως αυτό που περιμένουμε αυτό βγάζει. Ήταν εκεί που ήταν, έκανε τη δουλειά του, τώρα ευτυχώς τον έχουμε συμπαίχτη μας και μας βοηθάει. Για αυτό το λόγο θέλουμε να έχουν οι παίχτες που έρχονται να ανεβάζουν το επίπεδο, έτσι ώστε και αυτό που είπες και η Α1 να μπαίνει και να βλέπει ποιότητα ποδοσφαιριστών, συμπεριφορών και τα συνεπακόλουθα. Και εικόνα. Να χαίρεται ο κόσμος που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη να έρχεται στα γήπεδα και να βλέπει. Κι αν έλεγε το μάτς 4-4 ή 4-4, να μπαίνουν γκολ, να δημιουργούνται φάσεις, να βλέπουμε ποιοτικού ποδοσφαιριστές. Ο Βεζιρίδης είναι από το πάνω ράφι και δεν είναι μόνο για αυτή την κατηγορία. Συγχωρέστε με, αλλά και νομίζω ότι είναι ευτυχία που τον έχουμε στην ομάδα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και του προπονητές. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά. Αυτά λοιπόν και από εμάς. Να είστε καλά.